Με τοπική επίθεση κατά του Υπουργού Εσωτερικών στο κρατή Χασικού με αφορμή τα όσα κατέθεσε εναντίον του στην Ερευνητική Επιτροπή για τις κατεχόμενες περιουσίες εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Συντάξεων των Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνίων Κύπρου, Στάθης Κιτσής. Με γραπτή δήλωσή του, ο κ. Κιτσής, αφού κατηγορεί τον Υπουργό Εσωτερικών για προσπάθεια δημιουργίας διφημιστικών και άκρως προσβλητικών εντυπώσεων σε βάρος του, διαδίδοντας ψευδείς και παραπληνητικές πληροφορίες, αφήνει εχμές ότι πίσω από τις καταγγελίες του κ. Χάσικου κρύβεται η ενόχλησή του για το γεγονός ότι το Ταμείο, αντί να αγοράσει ακίνητο που ανήκει στον πεθερό του Υπουργού, προτίμησε άλλη περιουσία. Και αφού και ο ίδιος κάνει τους δικούς του συνειρμούς, να κάνουμε και εμείς τους λογικούς συνειρμούς ότι αυτό που κάνει τον τελευταίο καιρό είναι εκδίκηση γιατί δεν αγοράσαμε το πιο πάνω ακίνητο ή πιέσεις για να το ξανασκεφτούμε. Και η λογική του συνειρμού αυτού είναι γιατί το μόνο ακίνητο που βρίσκεται δίπλα σε αυτό που αγοράστηκε από το Ταμείο είναι αυτό που είναι εγγεγραμμένο στο όνομα της εταιρείας Airsun Properties Limited που ανήκει σχεδόν εξ ολοκλήρου σε μέλη της στενής οικογένειάς του. Άμεση όσο και έντονη ήταν η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών. Ο κ. Χάσικος, αφού επέμεινε στα όσα κατέθεσε, απέρριψε παράλληλα ως αβάσιμη και ατεκμηρίωτη την προσπάθεια, όπως είπε του κ. Κιτσή, να συνδέσει τις ενέργειές του με τα περιουσιακά του πεθερού του. Δεν έχω καμία σχέση με τις ιδιοκτησίες του πεθερού μου. Η δε προσπάθεια του να με συνδέσει ότι δήθεν του επροτάθη να αγοράσει από τον πεθερό μου κλπ. Αυτά όλα είναι υπεκφυές. Και ένας τρόπος είτε να υποτιμήσει τον Υπουργό, είτε να τον συσχετίσει με προσωπικά συμφέροντα, άρα λοιπόν να εξασθενήσει την όλη προσπάθεια. Κάλεσε δε τον πρόεδρο της ΣΥΔΑ να περιοριστεί στα θέματα για τα οποία ελέγχεται, τονίζοντας την ίδια απειλής ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ελέγξει όλες τις αγορές που έκανε ο κ. Κιτσής και οι συνεργάτες του.